Καλησπέρα σας αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Θα συνεχίσουμε και απόψε το θέμα μας, η ιστορία του ανθρώπου κατά το Λόγο του Θεού. Και εύχομαι από την καρδιά μου ο Κύριος μας να μας ευλογήσει όλους πλούσια από το Λόγο Του. Προτού όμως προχωρήσουμε, ας έχουμε δύο λόγια προσευχής, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας δίνει. Ας σκέψουμε τα κεφάλια μας. Πατέρα μας, Άγιε και ευλογημένε, σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Χριστού για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε για να έδωσες τον Χριστό στο Σταυρό να πάρει τη θέση μας, να γίνει κατάρα και αμαρτία, να μας αντικαταστήσει. Και αφού πέθανε και τάφη, αναστήθη στη δόξα και μαζί του μας συναναίσθησε. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί ο λόγος μας λέγει ότι μας κάθισε στα δεξιά του μαζί του στους αιώνας των αιώνων. Σε ευχαριστούμε για την ασφάλεια και θέλουμε Κύριε να καταλάβουμε τις αλήθειες Σου στο βάθος τους, να Σε ακολουθήσουμε, να πράξουμε το θέλημά Σου και να Σε δοξάσουμε. Απόψε, Σε παρακαλούμε, σκέπασε μας με χάρη και με έλεος, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, ούτως ώστε ο Λόγος Σου να ερμηνευτεί σωστά και Εσύ, Κύριε, να δοξαστείς. Σκέπασε μας με έλεος και χάρη, για τα ζητάμε στο όνομα και δια χάρη του Χριστού, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είχαμε πει αγαπητοί στο προηγούμενο το τραπέζι που έκανε ο Ιωσήφ στους αδελφούς του, όλα τα σημεία που τους έδωσε ότι είχε μια εύνοια, ότι ήξερε πολλά πράγματα για αυτούς, αλλά τους έδωσε την ευκαιρία εκείνο το βράδυ να συζητήσουν μαζί του, δεν έγινε τίποτα. Και εξετάσαμε ακόμα ένα άλλο δείπνο που έκανε ο Κύριος μας προτού φύγει από τον κόσμο με τους μαθητάς του. Και εκεί που έκανε αυτή τη θαυμάσια διδασκαλία και αποκάλυψη από το Λόγο Του. Διαβάζουμε πως ο Κύριος συζήτησε με τους μαθητάς Του και οι μαθητές Του τον ρώτησαν διάφορες ερωτήσεις και ο Κύριος απάντησε στο Θωμά και απάντησε σε όλους τους πατέρες και εκεί για να τους δείξει και να τους πει το δρόμο. Και έτσι λοιπόν ο Ιωσήφ έφερε και δημιούργησε αυτή τη δοκιμασία τη μεγάλη στη ζωή τους. Είπε στον επιστάτη του, και αυτό θα είναι το θέμα μας απόψε, να γεμίσει τα σακιά με στάρι όσο μπορούν να σηκώσουνε, να βάλει πίσω τα χρήματα μέσα στα τσουβάλια τους και στο μικρότερο, στο Βενιαμίν, να βάλει το κύπελο το οποίο είχε. Και ο επιστάτης άκουσε τι του είπε. Φύγανε τα αδέρφια του και ο Ιωσήφ του λέει πήγαινε από πίσω τους, φτάσ' τους και πες τους τα εξής λόγια και γράφει εδώ τι θα τους πει. Λοιπόν απόψε όταν έφτασαν
στον τόπο που είχαν, που ήσαν οι άνθρωποι, τους είπε τα εξής λόγια. Και καθώς επρόφθασεν αυτούς, είπε προς αυτούς τους λόγους τούτους. Εκείνα που του είπε ο Μωυσής και τα λόγια που του είπε ο Μωυσής ήταν ότι αφού δεν εξήλθον εκ της πόλεως, πριν απομακρυνθώσει πολύ, είπε ο Ιωσήφ προς τον επιστάτη της οικίας αυτού, σηκωθείς, δράμε κατόπιν των ανθρώπων και προφθάσας, είπε προς αυτούς, γιατί ανταποδόκατε κακόν αντικαλού, δεν είναι τούτο το ποτήριο εις το οποίο πίνει ο Κυριός μου και δια του οποίου αληθώς μαντεύει, κακώς εκάματε πράξαντες τούτο. Και όπως διάβασα, και όταν τους πρόφθασε, τους είπε ακριβώς αυτά τα λόγια που του είπε ο Ιωσήφ. Και τα αδέλφια του, είχαμε πει, διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την κατηγορία ότι έκλεψαν το κύπελο και του είπανε τα εξής λόγια. Ιδέ είπων προς αυτόν, γιατί ο Κύριος ημών λαλεί κατά τους λόγους τούτους, μη γέννητο η δούλη σου να πράξω σιτιούτον πράγμα, ειδού το αργύριο το οποίο βρήκαμε εν το στόματι του σακίου ημών, επιστρέψαμε προς σε, εκ της γης Χαναάν. Και πώς θέλομεν κλέψει εκ της οικίας του Κυρίου σου αργύριο χρυσίον, ισόδυνα εκ το δούλο σου ευρεθεί, ας αποθάνει. Και εμείς έτσι θέλουμε να γίνει δούλη του Κυρίου ημών. Και ο επιστάτης τους είπε, ο δε είπε, και τώρα ας γίνει καθώς λέγεται. Ισότι να ευρεθεί θένει γίνει δούλους μου. Σεις δε θέλετε είστε αθώοι. Και σπεύσαντες κατέβασαν τα τσουβάλια τους και άρχισε η έρευνα για να βρει το κύπελο του Κυρίου του. Κατά συνέπεια από το εδάφιο 11 και κατόπιν είναι αυτή η δοκιμασία. Και οι 11 ξεφορτώσανε τα ζώα τους, ανοίξανε τα τσουβάλια τους και ο επιστάτης άρχισε να ερευνά. Και πάλι έκανε την ίδια σειρά από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Δεν βρήκε τίποτα στον πρώτον, δεν βρήκε τίποτα στο δεύτερο, δεν βρήκε τίποτα στο τρίτο και είχαμε πει, είχε δημιουργηθεί μια ευχαρίστηση. Έτσι γίνεται. Αλλά στον τελευταίο βρέθηκε το ποτήρι του Κυρίου του. Αλλά για να γίνει, αγαπητοί, η έρευνα στο μεγαλύτερη σκηνή της διαδρομής του ανθρώπου, γιατί αυτή η έρευνα που διαβάζουμε εδώ ήταν για το σχέδιο για τη φυλή του Ισραήλ. Να εκτελεστεί η προφητεία που είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι ο λαός εκείνος
που θα βγαίνει από αυτόν, θα έφευγε από τη γη της κληρονομίας που του είχε δώσει και για 400 χρόνια θα ζούσε σε ξένη γη. Και έπρεπε να βρεθούν εκεί. Και τώρα όλα τα πράγματα διενεργούνται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να γίνει η έκβαση και να πραγματοποιηθεί αυτή η προφητεία. Αλλά έχει και ένα μεγαλύτερο σχέδιο που αφορά όχι μόνο για το λαό του Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό του Θεού, αλλά αφορά ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και μέσα σε αυτό το σχέδιο πραγματοποιείται και γράφεται η αληθινή ιστορία. Αλλά για να έχουμε την έρευνα, πάντοτε μετέχουν δύο στην έρευνα. Εκείνος που ερευνά και εκείνος που ερευνάται. Με άλλα λόγια, εκείνος που είναι στη θέση να απαγγείλει την κατηγορία και εκείνος ο οποίος είναι κατηγορούμενος, για τον οποίο ψάχνονται τα αποδεικτικά. Και αυτό διαβάζουμε και στο Λόγο του Θεού, ότι θα έρθει μια μέρα που αυτό θα γίνει, που θα ανοίξουν τα βιβλία και θα ερευνηθούν οι ζωές των ανθρώπων και όσων δεν έγινε απογραφή, δεν έγινε καταγραφή, δεν έγινε διαγραφή και δεν σκεπάστηκε με τα μέσα που ο Θεός είχε πει, το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αυτοί θα τους αποκαλυφθεί η κατηγορία της αιώνιας καταδίκης. Κατά συνέπεια, το πνεύμα εδώ στην έρευνα είναι να πραγματοποιηθεί το μικρό σχέδιο του Θεού για το Ισραήλ. Στη μεγάλη έρευνα είναι να πραγματοποιηθεί το μεγάλο σχέδιο και να κατακριθούν εκείνοι οι οποίοι απέρριψαν τη σωτηρία και τη χάρη του Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ιώτα Εψιλο κεφάλαιο, στο 25 εδάφιο και στο τρίτο τμήμα, καταγράφει τα λόγια του Χριστού, που ο Χριστός είπε ότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και στέλνεται μέσω εμού, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Αρχίζει να στοιχειοθετείται το κατηγορητήριο στη μεγάλη σκηνή. Και στο Ιωάννη επίσης, στο Ιώτα Σίγμα 8, λέγει ο Λόγος του Θεού. Και αυτά είναι λόγια του Χριστού. Και τα κατέγραψε ο Ιωάννης όπως τα είπε. Και ελθόν εκείνος ο Χριστός θέλει ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Δηλαδή, τι θα κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Θα ψάξει και θα ξεσηκώσει την καρδιά του ανθρώπου να αισθανθεί αμαρτωλός.
Και έγινε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Όταν οι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι εκείνοι που το άκουσαν ήρθε σε κατάληξη η καρδία τους. Και επειδή ήρθανε σε αυτή την κατάσταση, ρώτησαν, τι πρέπει να κάνουμε αδελφοί για να σωθούμε? Και ο Απόστολος τους είπε να μετανοήσουν για να έρθουν καιροί αναψυχής στη ζωή τους. Κατά συνέπεια, αυτό κάνει εκείνος που ερευνά. Γιατί στην πραγματικότητα, στη μεγάλη σκηνή, δεν είναι ο επιστάτης του Ιωσήφ, αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο στέκεται στη μαρτυρία των ανθρώπων και μιλάει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων που ακούνε, για να αισθανθούν πόσο αμαρτωλοί είναι. Και θα είναι ανάγκη, αγαπητοί, εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε τη δουλειά και την αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Γιατί στον κόσμο έχει πάρα πολύ παραξηγηθεί η δουλειά του. Διότι οι άνθρωποι δίνουν δουλειές που το Άγιο Πνεύμα δεν έχει να κάνει. Γιατί το κάθε πρόσωπο της θεότητος, ο Πατέρας, είναι και προστατεύει και εκτελεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Και δεν υπάρχει σε αυτόν προσωποληψία. Ο Υιός είναι το πρόσωπο το οποίο ανέλαβε με την εντολή του Θεού να δημιουργήσει τα ορατά και τα όρατα. Και εκείνος να καεκτελέσει το σχέδιο της σωτηρίας για τον άνθρωπο. Και εκείνος επάνω στο σταυρό, ως το αρνί του Θεού, να πληρώσει για τον κάθε έναν ξεχωριστά και να αντικαταστήσει τον κάθε αμαρτωλό. Και αφού πέθανε, αντικατέστησε τον αμαρτωλό, έγινε αποδεκτό από τη δικαιοσύνη του Θεού και τον ανέστησε, εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Και η δουλειά του είναι εκεί να μεσητεύει υπέρ των αμαρτωλών. Και ο Κύριος είναι εκεί ο μεσίτης μας. Κατά συνέπεια, έχουμε ξεχωριστές τις δουλειές του καθενός. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος το αποκάλυψε ότι η δουλειά του είναι να έρθει και όταν έρθει να ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, το ένα σκέλος που ενεργεί πάνω σε εκείνους που δεν έχουν δεχτεί τη χάρη του Χριστού και το άλλο, εκείνους που δέχτηκαν τη χάρη του Χριστού, να τους ενισχύει να καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού, να περπατάνε με το Λόγο του Θεού και να ζούνε με το Λόγο του Θεού και να τους αναγεννήσει σε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η δουλειά του και αυτό κάνει
Κατά συνέπεια, ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, το Πνεύμα του Θεού κάνει τον άνθρωπο να έρθει στη συνέστηση της αμαρτίας. Και έχουμε, αγαπητοί, την ανθρωπότητα να χωρίσετε σε δύο μεγάλες περιόδους. Η πρώτη περίοδο ξεκινάει από τον Αδάμ και τελειώνει στο Μωυσή. Και είναι η περίοδος προ του νόμου. Και μας λέγει ο Λόγος του Θεού σε αυτή την περίπτωση, στην πρώτη περίοδο, από Αδάμ μέχρι Μωυσέως, το Ρωμαίους έψιλον 14, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Κατά συνέπεια, τι έγινε? Δεν ήταν γιατί δικασόταν ο άνθρωπος, γιατί έκλεψε, γιατί είπε ψέματα, γιατί έφυγε μακριά από το Θεό, για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ήταν ένοχος, διότι αμάρτησε ο Αδάμ. Και πέρασε η αμαρτία πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος. Οι διάφορες εκκλησίες αυτή την κατάσταση που μεταβιβάστηκε από τον Αδάμ σε εκείνους που γεννήθηκαν από αυτόν και από τους απογόνους του, προπατορικό αμάρτημα. Αλλά η Αγία Γραφή λέγει ότι κληρονομήσαμε μια πεσμένη φύση. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι από ό,τι νικάται ο άνθρωπος, τούτου και δούλος γίνεται. Νικήθηκε λοιπόν από τον διάβολο, απέκτησε μια πεσμένη φύση, έχασε την αθανασία και μπήκε στη ζωή του ο θάνατος. Και όλοι πέθαναν. Και μας λέει η Γραφή, γενναία έρχεται και γενναία φεύγει. Και αυτό είναι μια αλήθεια που τη βλέπουμε κάθε μέρα. Η δεύτερη περίοδο στην οποία πρέπει να αναφέρομαι σε αυτή την παρένθεση είναι από το Μωυσή μέχρι το Χριστό. Αυτή η περίοδος, αγαπητοί, η οποία είναι από το Μωυσή μέχρι τον Χριστό, μας την αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτα στο Γάμα 22 έως 23. Ξέρουμε ότι στους Γαλάτες πήγαν εκείνοι που κηρύτανε ότι ο Χριστός δεν είναι αρκετός, χρειάζεται και τον νόμο. Και ο Απόστολος αντιμετωπίζει αυτό το θέμα και τους λέγει λοιπόν τα εξής λόγια. Πριν έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα υπό το νόμο. Συγκεκλισμένη εις την πίστη ή της έμεινε να αποκαλυφθεί, ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών στον Χριστό, για να δικαιωθούμε εκ πίστεως.
Είναι θαυμάσια η διατύπωση του Αποστόλου και η αποκάλυψη και το φως που χύνει σε αυτό το θέμα. Η εποχή αυτή ήταν η εποχή του νόμου. Και ξέρουμε τι σημαίνει νόμος που έδωσε ο Θεός το όρο Σινά και μίλησε στο Μωυσή για όλα τα θέματα, πώς θα φτιάξει τη σκηνή και πώς θα γίνονται οι θυσίες. Που οι θυσίες δεν είχαν τίποτα άλλο να δείξουν παρά μονάχα εκείνο που θα έκανε εκείνος που θα έρχονταν ο Χριστός και θα ευαρεστούσε τον Θεό. Και λέει εδώ ότι ο νόμος έγινε ένα φρούριο μέσα στο οποίο μπήκε το σχέδιο του Θεού και ετοίμαζε τους ανθρώπους ούτως ώστε όταν θα αποκαλύπτεται η τελευταία του μορφή οι άνθρωποι να μπουν σε ένα νέο σχέδιο όπως το αναφέρει εδώ το σχέδιο της πίστεως. Είχε ξεκινήσει με την πίστη από τον Αβραάμ και καταλήγει εδώ τώρα ο νόμος να γίνεται, μας λέει, παιδαγωγός στους ανθρώπους για εκείνους οι οποίοι θα γνώριζαν τη μεγάλη αλήθεια του Θεού. Και στην τρίτη περίοδο, αγαπητοί, έχουμε η οποία αρχίζει από τον Χριστό μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Και στις τρεις περιόδους ο πόλεμος ο πνευματικός συνεχίζεται. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι σε όλες τις εποχές ο εχθρός προσπάθησε να αλλάξει τον άνθρωπο και τον κόσμο και να τον κάνει τέτοιον που να του μοιάζει. Κατά συνέπεια, στην τρίτη περίοδο που είναι ο Χριστός είναι η περίοδος της χάριτος του Θεού. Μέσα σε αυτή την περίοδο η κυρίαρχος πρακτική του ανθρώπου είναι η πίστη στο έργο, στην αντικατάσταση, στη θυσία του Χριστού, στην πληρωμή της αμαρτίας. Και εκείνο το έργο, αγαπητοί, πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος. Η χάρις έχει πραγματοποιηθεί για κάθε αμαρτωλό. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Η χάρις έχει γίνει. Απλούστατα περιμένει ο άνθρωπος να εκτελέσει τους όρους του Θεού για να πάρει από το Θεό τη χάρη και την ευλογία ή το δικαίωμα να μπει μέσα στην ευλογημένη χάρη του Θεού. Ο Θεός προκαταβολικά εξηγεί και λέει ότι τι θα γίνει στον άνθρωπο στην Περσεβαίως επιστολή αν απορρίψει μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Διότι σε αυτή την τελευταία περίοδο γίνεται, αγαπητή, η τακτοποίηση της αμαρτίας. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού στο Λόγο του Θεού. Ο Πέτρος λέει στην επιστολή του ότι ο Χριστός όταν πέθανε δεν έμεινε στον τάφο αλλά πορεύθηκε εις τα πνεύματα τα φυλακή τα οποία ποτέ πρόσμεναν
αυτών, τα οποία δεν τακτοποίησαν για την αμαρτία τους, γιατί δεν είχαν το φως, δεν είχαν την οδηγία, δεν είχαν, αγαπητοί, αυτά που ξέρουμε εμείς. Και τους κήρυξε το Ευαγγέλιο. Και δεν μπορεί να αναιρεθεί ο Λόγος του Θεού. Και καλύπτει αυτή την εποχή, από του Αβραάμ μέχρι το Μωυσή. Η δεύτερη περίοδο, η περίοδο του νόμου, έχει μέσα την πίστη. Το αρνί, το εσφαγμένο, το οποίο ο ιερέας έπαιρνε το αίμα και ράντζε το θυσιαστήριο και τον προσφέροντα τη θυσία περί αμαρτίας, ήτανε να τακτοποιηθεί η αμαρτία. Κατά συνέπεια, ο Χριστός μας λέει, ο Λόγος του Θεού είναι το αρνί το εσφαγμένο, όχι την ημέρα που ο Μωυσής τον νομοθέτησε σύμφωνα με την εντολή του Θεού, αλλά προκαταβολής κόσμου. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, εκείνος που πρόσφερνε και υπήρχε η πίστης ότι ο Θεός κρατάει το λόγο του και δικαιώνει και τακτοποιεί τον αμαρτωλό, έχει αντανάκλαση πάλι σε εκείνη, πάνω σε εκείνη τη θυσία που ο Λόγος του Θεού λέγει ότι ο Χριστός ήταν το αρνί του Θεού, το οποίο προσφέρθηκε για την αμαρτία του κόσμου. Και έτσι ο κάθε αμαρτωλός, αγαπητοί, για τον κάθε αμαρτωλό έχει τακτοποιηθεί το θέμα της χάρης, να του χαρίσει ο Θεός την αμαρτία. Αλλά υπάρχουν όροι. Και οι όροι που υπάρχουν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο πρώτος λόγος είναι ότι πρέπει να μάθει για τη χάρη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, που προσδιορίζει αυτό το θέμα στην επιστολή προς Ρωμαίους, το Ι' κεφάλαιο και 14 εδάφιο, και λέει τα εξής λόγια. Πώς λοιπόν θέλουσι επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίο δεν επίστευσαν, και πώς θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν, και πώς θέλουσι ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων, και πώς θέλουσι κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει. Αυτό είναι ολόκληρο το κείμενο το οποίο προσδιορίζει τον όρο. Ο άνθρωπος πώς μπορεί να πάρει τη χάρη που έχει γίνει για αυτόν από τον Θεό. Το πρώτο πρέπει να μάθει. Να μάθει τι, ότι είναι αμαρτωλός. Και σαν αμαρτωλός δεν έχει κανένα δικαίωμα στην αιώνια ζωή, γιατί είναι πεθαμένος. Αλλά ο Θεός έκανε ένα μεγάλο έργο σωτηρίας. Έστειλε τον Χριστό τον Υιόν του, ο οποίος πλήρωσε στο Σταυρό την αμαρτία του αμαρτωλού και απέκτησε για τον αμαρτωλό αιώνια λύτρωση.
για τον αμαρτωλό, όποιος και να είναι, όποτε και να είναι και ό,τι και αν έκανε. Έχει γίνει αυτό το μέσο και κάθεται στα δεξιά του πατέρα και μεσητεύει. Κατά συνέπεια πρέπει αυτό να το μάθει. Και αν το μάθει αυτό, τότε έρχεται, ανοίγεται ο δρόμος να επικαλεστεί τον Χριστό, που λέει «Πάσος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί». Αλλά θα σωθεί γιατί έχει μάθει πώς δουλεύει ο μηχανισμός της αγάπης του Θεού και της πίστεως στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Κύριος μας, αγαπητοί, το θεώρησε πάρα πολύ αναγκαίο αυτή η μαθητεία που οι άνθρωποι θα μάθουν και θα πιστέψουν. Θα μάθουν και θα αναγνωρίσουν. Θα μάθουν και θα επικαλεστούν τον Χριστό. Και λέγει ο Κύριος ότι πρέπει αυτό να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, ολόκληρη οικουμένη από την πρώτη ημέρα μέχρι την τελευταία μπαίνει στο σχολείο του Θεού για να μάθει τα αιώνια πράγματα, τον τρόπο που μπορεί να πάρει αυτή την άφεση η οποία έχει γίνει. Και λέει ο Κύριος μας στο Ματθαίο, στο Κάπα ήταν κεφάλαιο, ότι έστειλε τους μαθητάς του να πάνε σε όλο τον κόσμο. Και τι να κάνουνε, να μαθητεύσουνε τον κόσμο για αυτό το μεγάλο έργο του Χριστού. Όχι να μαθητεύσουνε τι ρούχα θα φοράνε, όχι να μαθητεύσουνε ποια θρησκεία είναι καλύτερη, όχι να μαθητεύσουν, αγαπητοί, αυτά τα πράγματα της θεολογίας. Να μαθητεύσουν ότι ο Θεός είχε ένα σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό το σχέδιο το εκτέλεσε ο Χριστός που γεννήθηκε και ήρθε στη γη και απέκτησε για τον άνθρωπο αιώνια λύτρωση. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου αναφέρεται αυτό που είπε ο Χριστός, ότι πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κτήση, κηρύξατε το Ευαγγέλιο παντού. Όποιος πιστέψει στο Ευαγγέλιο, στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία, ότι ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, που είπε ο Ιωάννης, θέλει σωθεί. Το ίδιο λέει ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το Ιωτασίτα κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο, που σε αυτό το μέρος ο Κύριος προσεύχεται την τελευταία προσευχή και ζητάει από τον Πατέρα να φυλάξει τους δικούς του. Και μέσα στην προσευχή του λέγει ο Κύριος ότι εγώ, λέει, εφύλαξα όσον τώρα που φεύγω να τους φυλάξεις. Και προσθέτει ούτως ώστε να κηρύξουν το Ευαγγελίο μου, να κάνουν μαθητές τους ανθρώπους, να πιστέψουν στο Χριστό. Ιωάννη Ιωτασίτα 18. Το δεύτερο σημείο, αγαπητοί, το οποίο είναι ανάγκη για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτό που ο Θεός έκανε, τη χάρη των αμαρτιών του,
είναι, αγαπητοί, να πιστεύσει ότι ο Χριστός είναι η λύση της συγχώρησής του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος συγχώρησης. Γιατί έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει ότι εάν κάνεις όλο τον νόμο και φταίξεις σε ένα, τότε έχεις γίνει ένοχος πάντων. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει μόνο στο Χριστό. Γιατί λέγει ο Λόγος του Θεού ότι ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων, ο Χριστός. Ένας είναι ο αμνός που θυσιάστηκε για τις αμαρτίες να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, ο Χριστός. Μόνο ένας είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό. Είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός. Μία είναι η αλήθεια που εκπληρώνει ολόκληρο το σχέδιο του Θεού. Και αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια. Αλλά οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Και εφόσον δεν το ξέρουν, μένει αυτό το δώρο που τους έκανε ο Θεός να μην μπορούν να το πάρουν. Και στέλνει τώρα τους ανθρώπους να κάνει να πάνε, να τους το πούνε, να τους κηρύξουν το Ευαγγέλιο, ούτως ώστε να γνωρίσουν ότι ο Χριστός τους αντικατέστησε στο Σταυρό και να πούνε στο Χριστό και να επικαλεστούν τον Χριστό για να πάρουν από το Θεό αυτό που έχει γίνει, τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και τους έχει δοθεί χάρις. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί, έχουμε αυτή την εικόνα, αυτό το σχέδιο μέσα στο κόσμο, στην οικουμένη μέσα στην οποία ζούμε. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί, με αυτό, αφήνουμε την παρένθεση και συνεχίζουμε με αυτό που έγινε εκεί στο δρόμο, που γύριζε πάλι στην Χαναάν, που τους πρόφτασε ο επιστάτης. Έγινε η έρευνα. Βρέθηκε το αποτέλεσμα. Βρέθηκε το ποτήρι στο σακί του Βενιαμίν. Και μας λέει ότι σχίσανε τα ρούχα τους και πέσανε σε δυστυχία και σε πόνο. Και επέστρεψαν. Η επιστροφή, αγαπητοί, είναι σημαντικό πράγμα. Και η Αγία Γραφή μου λέει, επιστρέψατε και φεύγετε από εκείνο που ήσασταν μπερδεμένοι και πνιγμένοι μέσα στην αμαρτία και ελάτε στο βράχο των αιώνων που είναι ο Χριστός. Ελάτε σε μένα. Είχανε φύγει. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι. Και εγώ θα σας δεχτώ. Όταν ρωτήθηκε ο Χριστός γιατί ήρθε, είπε, εγώ ήρθα να καλέσω και να ζητήσω το απολωλός. Και το μυστικό είναι, επιστρέφω. Είναι η λέξη που ταιριάζει και έχει δύναμη και έχει μέλλον στον αμαρτωλό. Και αυτοί επέστρεψαν.
ήρθανε στο σπίτι του Ιωσήφ και παρουσιάστηκαν στον Ιωσήφ. Δεν μας λέει τι του είπαν αμέσως, αλλά μας παρουσιάζει τι τους είπε ο Ιωσήφ. Γιατί κάνατε αυτό? Δεν ξέρατε ότι εγώ είμαι άνθρωπος που αυτά τα ξέρω? Και αμέσως έρχεται ένα ευλογημένο αποτέλεσμα. Ήλθανε οι 11 στον εαυτό τους. Και διαβάζουμε στο κείμενο ότι ο Ιούδας στο 16 χωρίο είπε ο Ιούδας, τι να είπομε προς τον Κύριόν μου, τι να λαλήσουμε, πώς να δικαιωθούμε, ο Θεός έβρικε την αδικία των δούλων σου και εμείς και εκείνος εις τον οποίον ευρέθη το ποτήριον. Είναι μια εξομολόγηση για το τι είναι. Διαβάσαμε, είπαμε την περασμένη Τετάρτη για τη βιογραφία, το βιογραφικό σημείωμα των ανθρώπων, των αδελφών του Ιωσήφ. Είδαμε το Ρουβίμ που χυμήθηκε με τη Βαλά που ήταν παλακή του πατέρα του. Είδαμε το Σιμεών και το Λεβί τι κάνανε. Είδαμε, αγαπητοί, την κακή φήμη που είχαν τα παιδιά της Βαλά και τα παιδιά της Ζεβά. Είδαμε την κατάστασή τους ολόκληρη. Και εδώ, με αυτή την έκφραση, ο Ιούδας ανοίγει την καρδιά του και λέγει στον Ιωσήφ που ήταν τώρα εκεί ότι αυτοί ποιοι είναι. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Να έρθει ο άνθρωπος στον εαυτό του και να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός. Πάβει να δικαιολογείται. Πάβει να προσπαθεί να βρει ελαφρυντικά. Διότι, αγαπητοί, η αμαρτία φέρνει θάνατο. Το δεύτερο, αγαπητοί, που κάνει ο Ιούδας. Στο 19 χωρίο διαβάζουμε τι ο Ιούδας ζήτησε από τον Ιωσήφ. Ο Κύριος μου, ρώτησε τους δούλους αυτού λέγον, έχετε πατέρα ή αδελφόν? Και είπαμε προς τον Κύριό μου, έχουμε πατέρα γέροντα και πεδίο του γύρατος από το μικρό. Ο δε αδελφός αυτού απέθανε και αυτός μόνος έμεινε εκ της μητρός αυτού και ο πατήρ αυτού αγαπά αυτόν. Και είπας προς τους δούλους σου, φέρετε αυτόν προς εμέ για να είδω αυτόν η δύης οφθαλμής. Και είπαμε προς τον πατέρα ή προς τον Κύριόν μου, το παιδίο δεν δύναται να αφήσει τον πατέρα αυτού, διότι αν αφήσει τον πατέρα αυτού, ούτως θέλει αποθάνει. Συ δε είπας προς τους δούλους σου, εάν δεν κατεβεί ο αδελφός ημών, ο νεότερος με θυμών, δεν θέλετε ειδή πλέον το πρόσωπό μου.
και ότι ανέβημε προς τον δούλο σου τον πατέρα μου, απαγγείλαμε προς αυτόν τους λόγους του Κυρίου μου. Ο δε πατήρ ημών είπε, υπάγεται πάλιν, αγοράσατε εις ημάς ο λίγος τροφάς, και είπομεν δεν δυνάμεθα να καταβγόμεν, αν ο αδελφός ημών ο νεότερος είναι με θυμόν. Τότε θέλουμε να καταβεί, διότι δεν δυνάμεθα να είδομε το πρόσωπο του ανθρώπου, ο αδελφός ημών ο νεότερος δεν είναι με θυμόν. Δέησης, προσευχή, η οποία εκμυστριεύεται, εκδηλώνει όλη την ιστορία του. Πώς έγινε. Και προσέξτε το, χωρίς προσθήκες, ακριβώς όπως έγιναν, λέει στον Ιωσήφ και ζητάει την επίηχειά του. Ζητάει αυτός να κάνει έλεος πάνω στη ζωή τους. Και έτσι λοιπόν αγαπητοί, αυτή η δέηση που έκανε ο Ιούδας χτυπάει μια χορδή ευαισθησίας στην καρδιά του Ιωσήφ. Πέθανε. Θυμάται τι έγινε εκεί στο πηγάδι όταν κατεβαίνανε οι Ισμαηλίτες. Χτυπάει μια χορδή γιατί λέει ότι ο πατέρας του είπε ότι θηρίο τον κατέφαγε. Και βλέπει όλο αυτό το δράμα που δημιούργησε η πεσμένη ζωή των αδερφών του στη ζωή τους. Και είναι, αγαπητοί, πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Το εδάφιο 27 έως 32 είναι το τρίτο σημείο το οποίο ο Ιούδας προσπαθεί να φέρει στον Ιωσήφ. Από το εδάφιο 27 έως 32. Και ο δούλος σου ο πατήρ μου είπε προς εμάς, σεις εξεύρετε ότι δύο Υιούς εγέννησε εις εμέ η γηνή μου και ο εις εξήλθε από πλησίον μου και είπα βεβαίως κατεσπαράχθη από θηρίου και δεν είδον αυτόν έως του νυν. Και συνεχίζει στο 29, εάν δεν λάβετε και τούτον απεμπροσθέν μου και συμβεί σε αυτόν συμφορά, θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου με λύπης εις τον τάφο. Τώρα λοιπόν, όταν υπάγω προς τον δούλο σου τον πατέρα μου και τα παιδιά δεν είναι με, και το παιδίο δεν είναι με θυμόν επειδή η ψυχή αυτού κρέμεται της ψυχής εκείνου, καθώς ήδη ότι το παιδίο δεν είναι, θέλει απαθάνει ο δούλος σου. Θέλεις καταβιβάσει την πολιάν του δούλου σου του πατρός ημών με τα λύπης εις τάφο. Διότι ο δούλος σου εγγυήθη περί του παιδίου προς τον πατέρα μου λέγον, εάν δεν φέρω αυτόν προσέ, τότε θέλω είσαι υπεύθυνος. Λοιπόν, στη δέησή του ο Ιούδας λέει το πρόβλημα του σπιτιού του.
λέει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, η δυσκολία που είχαν από αυτό την απέτηση ότι να πάει ο Βενιαμίν εκεί. Αλλά ήτανε σωστοί, τη δεχτήκανε, δεν ήσανε διατεθειμένοι να την παραβούνε. Κι έτσι πήγανε τώρα με τον Βενιαμίν εκεί. Και έρχεται στο τέλος ο Ιούδας της δεήσεώς του να κάνει το αίτημά του. Να ζητήσει αλλαγή. Να ζητήσει αντικατάσταση. Και λέγει λοιπόν ο Ιούδας στο εδάφιο 33 ως 34 του μηδέντα κεφαλαίου τα εξής λόγια. Τώρα λοιπόν δέω μέσου. Ας μείνει ο δούλος σου αντί του παιδιού δούλος εις τον Κύριόν μου. Το δε παιδίο ας αναβεί μετά τον αδελφόν αυτού. Διότι πώς να αναβώ προς τον πατέρα μου εάν το παιδίο δεν είναι μετέ μου, ουχή για να μην είδω το κακόν το οποίο θέλει βρει τον πατέρα μου. Ζητάει ο Ιούδας αντικατάσταση. Όπως ο Χριστός αντικατέστησε εμάς στο Σταυρό και εμείς μπορούμε να πάμε στον Πατέρα, ζητάει αυτός να μείνει αυτός δούλος και να πάει ο Βενιαμίν πίσω στον Πατέρα του. Δώρο αντικατάστασης. Αλλά είπαμε ότι αυτό δεν μπορούσε να το δεχτεί. Γιατί είχαμε πει για το δούλο ότι πρέπει να έρθει αλλαγή, πρέπει να αφήσει τον παλιό κύριο και να προσθεθεί στον καινούριο κύριο, ούτως ώστε να είναι ο θεσμός άγιος και ευλογημένος. Και καταλήγει σε αυτή τη σκηνή, αγαπητοί, ο Ιωσήφ να μην μπορεί άλλο να συνεχίσει. Αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν έχουμε καιρό για να δούμε πόσο ταιριάζει η παραβολή του ασώτου με τούτο το γεγονός που έγινε αυτούς τους μακρεούς καιρούς του παρελθόντος, εκεί στην Αίγυπτο, παρουσία του Ιωσήφ. Ο άσωτος Υιός, έζησε ασώτος, αλλά μια στιγμή ήρθε στον εαυτό του και είπε πως η πιστωτή του πατρός μου χορταίνω από το ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα και πήρε την απόφαση να γυρίσει, να επιστρέψει και επέστρεψε στον πατέρα του και εκεί έκανε τη δέησή του και του είπε «Πατέρα, αμάρτησα. Δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου». Ο πατέρας δεν δέχτηκε εκείνο που είπε ο άσωτος, αλλά είπε «Φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον. Νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και βρέθη». Δόξα στο Θεό που έχουμε μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και στα περιστατικά της Αγίας Γραφής εκείνα που γίνανε στην Καινή Διαθήκη και μας εγγυώνται για εκείνο που θα γίνει στο μέλλον. Ο Κύριος αγαπητοί να μας ευλογήσει όλους πλούσια
και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας. Ας κλείσουμε με προσευχή. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε εν το όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το έλεος που έδειξες για μας. Σε ευχαριστούμε για το Υιό σου πήρε τη θέση μας στο Σταυρό. Και σε ευχαριστούμε γιατί το μάθαμε. Σε ευχαριστούμε γιατί συναισθανθήκαμε να στο ομολογήσουμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί συμμαρτύρησες με το Πνεύμα σου το Άγιο, ότι μας συγχώρησες, ότι μας δέχτηκες, ότι γίναμε παιδιά σου. Δοξασμένο το όνομά σου, στο όνομα του Χριστού. Amém.